Και βέβαια δεν λείπουν ποτέ τα ωραία συννεφάκια από τον ουρανό. Ποτέ. Βλέπουμε εδώ τους βράχους, οι οποίοι είναι λάβα ουσιαστικά σχηματισμένοι, και έσπρωξε τη θάλασσα προς τα μέσα, γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα. Και εδώ βλέπουμε το ηφαίστειο, την Έτνα. Τώρα το βλέπουμε περίπου από την ανατολική του πλευρά. Καλημέρες. Τώρα κατευθυνόμαστε προς την πόλη Νάξος. Ναι, έχει το ίδιο όνομα με το νησί μας, Νάξος. Τζαρντίνι Νάξος, όπου υπάρχει το αρχαιολογικό μουσείο και επίσης ο αρχαιολογικός χώρος. Τώρα θα δούμε τι θα ανακαλύψουμε πάλι. Για πάμε. Μόλις φτάσαμε στο Τζαρντίνι Νάξος, βλέπετε πάλι τη Μαυρίλα από τη λάβα στη θάλασσα. Έφτασε μέχρι εδώ η χάρη της Έτνας. Ένα ακέφαλο σύμβολο στην παραλία. Τι είναι αυτό, γιατί είναι ακέφαλο, σαν τι μοιάζει, σαν εφελήμ? Φαίνεται σαν τις τέχνες που βρίσκουμε στις εισόδους των μουσείων ή σε κάποια στη μαγικά μέρη. Βέβαια, τα συμπεράσματα πάντα δικά σας. Παιδιά, ειλικρινά θέλω να συγκεντρωθώ στην αρχαία ιστορία, αλλά αυτά με σκοτώνουν. Δεν παλεύονται πλέον αυτά. Έχουν ψεκάσει τα πάντα, τα πάντα. Όπου και να κοιτάξω στον ουρανό, προφανώς αυτό αναπαριστά κάποιο μνημείο με τον τρίποδα στη μέση. Και ο τρίποδας, για να δούμε. Α, μάλιστα, έχει από τσίγαρα. Τέλεια. Μόλις μπήκαμε τώρα στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο του Τζαρντίνι Νάξος, πάμε να δούμε τον χώρο. Δεν σου γράφει τι είναι εδώ πάντως. Είναι τόσο λιωμένα εδώ που δεν μπορεί να καταλάβεις τι μπορεί. Ξέρεις ποια είναι η βλακεία? Ότι επειδή είναι όλα από λάβα, δεν καταλαβαίνεις και πόσο αρχαίο μπορεί να είναι. Είναι απλά ένα μαύρο πράγμα, μια μαύρη μάζα. Στην Πάρο και στην Άξο. Ωχ, κοίτα, έχει κάτι δόντια εδώ. Τι δόντια είναι αυτά? Η κόκαλα. Δεν σου λέει όμως πάλι που βρέθηκαν. Κλασικά. Από ελληνική απικία λέει μόνο, τίποτα άλλο. Ναι. Καλώς στις σφίγγες. Δεν σου λέει που βρέθηκε. Όχι, όχι, όχι. Κάτω. Έχει θρησμός. Ούρνα φουνεράρια, ναι. Είναι έχει θρησμός. Αλλά κοίτα τι έχει θρησμός, σε γυάλινο πιθάρι εδώ πέρα. Όλα, όλα αυτά είναι έχει θρησμοί. Που σημαίνει ότι και το πιθάρι έξω που μας προϋπάντησε στην είσοδο. Ναι, ήταν τάφος. Ήταν τάφος. Πάλι έξω από το μουσείο. Τόμπα. Ναι. Και εδώ, τάφος. Και αυτό ναι. Α, ναι, έχει βρεθεί σε τάφο. Ο τάφο. Είναι από την νεκρόπολη Κοκολονάτσο, η Μόλα. Okay. Το Ορμίνα, ε. Ναι, ναι, ναι. Είναι αναθηματικού τύπου που αφήνανε προσφορές μέσα σε τάφο. Α, από τη Βόρεια Νεκρόπολη. Είναι έχει θρησμοί και αυτά. Οι αμφορείς αυτοί βρεθήκαν στην νεκρόπολη, αλλά χρησιμοποιούνταν, λέει, για trade, για εμπόριο. Αλλά βρεθήκαμε στην νεκρόπολη. Και τι κάνανε, εμπόριο τους νεκρούς μέσα. Νεκρόπολη πάλι, κοίτα, νεκρόπολη, τι άλλο. Όλα αυτά είναι από τάφους, όλα. Νεκρόπολη Νόρτ, βλέπεις. Εδώ, αυτό υποτίθεται ότι είναι σπίτι, αλλά έχει πάλι τα μικρά που μπαίνουν οι τάφοι μέσα. Όλα τη νεκρόπολη. Έχει θρησμοί. Εδώ, σου λέει ότι είναι ναός και το έχουν κάνει με γραφικά το πώς ήταν. Αλλά αυτό δεν μοιάζει με ναός. Εμένα μου κάνει μια ένα... Μαυσολείο, Ναι, μαυσολείο τύμβο. Α, έλα. Ξεδό... Έχει και τις πόρτες, μπορεί ψευδόπορτες. Δεν ήταν έτσι να είδε, παιδιά. Να το, δεν είναι πιο σου λέει. Ότι και καλά είναι ένα όμως αυτό. Θα πάμε να το δούμε πιο μετά όμως. Θα τις μαθαίνουμε πράγματα καινούργια τώρα. Αυτό εδώ, γιατί το έχουν βάλει έτσι στραβά.
Αυτό είναι ότι είχε απομείνει, σου λέει, από εκείνο το ναό που είδαμε. Α, κι άλλη νεκρόπολη. Τι λες τώρα. Κοίτα, εδώ που είναι από τάφο, στο έχει και αριθμημένο και σου λέει και πού είναι και όλα. Είναι από βωμό αυτό, είναι με τις σφίγγες. Α, πρόστι, α, πρόστι. Σάτυρη, κακοδαίμονες. Κοίτα πόσους πολλούς έχει. Σιλενή, σιλενή. Ναι. Και γοροπό. Τώρα λέει θα πάμε να δούμε τα σπίτια. Πάτε να βρούμε επιτέλους σπίτια. Επιτέλους, να δούμε λίγη ζωή. Αυτό είναι σπίτι. Ναι, αυτό είναι το σπίτι. Καταρχήν αυτό δεν είναι αρχαιοελληνικό. Βλέπουμε τουβλάκια, τσιμέντο, δεν ξέρω τι είναι. Τι κατασκευή, την κάνανε τώρα, την κάνανε ακόμη μετέπειτα. Και είναι πάλι ένα πολύ μικρό πραγματάκι. Τι χώρα έχει μέσα. Η λουτσέρτα όλα. Τι αυτό. Σάβα. Σάβα, ναι. Βυζαντινά σπίτια είναι εδώ. Βυζαντινά. Ναι, ναι. Βλέπετε, είναι πάλι αυτό το πράγμα που δεν μπορείς να καταλάβεις, επειδή είναι από λάβα. Δεν καταλαβαίνεις αν είναι αρχαίο, αν είναι τωρινό. Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε εάν είχαμε τα ευρήματα, όντως. Αυτό τώρα σου λέω ότι είναι βυζαντινή οικία, αλλά εμένα μου φαίνονται όλα ίδια. Αυτό πρόσεξε όμως, φαίνεται για οικία. Κοίτα, δεν είναι τα 1x1 και 2x2. Είναι πιο μεγάλο, δηλαδή βλέπεις ένα σπίτι κανονικό. Και αν είναι ολόκληρη συστάδα, είτε η γάτα εκεί. Πάει και η γάτα, είναι περίεργο. Τώρα λέει εδώ ότι έχει σπίτια, πλατεία και ναό μαζί. Για πάμε να δούμε. House block. Είναι βυζαντινή οικία. Α, βυζαντινή λέει. Και κάποια υπολείμματα λέει από σπίτια του 5ου, του 7ου και του 6ου αιώνα προ Χριστού. Τι είναι αυτό. Καταρχήν φαίνεται ότι είναι μετέπειτα. Είναι άλλη τεχνοτροπία. Δεν καταλαβαίνω εδώ τι βλέπω καθόλου. Εγώ λέω πάντοτε, αν δεν είσαι τη στιγμή που εμφανίζονται τα ευρήματα στο φως και τα παίρνουν και τα πάνε εκεί που τα πάνε, δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι πραγματικά τι. Ναι. Αν πιστεύετε τη συμβατική ιστορία... Δεν πρόκειται να βγάλεις συμπέρασμα. Κανένα συμπέρασμα δεν θα βγει. Προς το παρόν δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα γι' αυτό. Εδώ λέω ότι είναι δρόμος. Δρόμος για σπίτια προφανώς. Εδώ έχει τσιμέντο. Άρα μπορεί να έχουν φτιαχτεί μετά να τα φτιάξανε. Και αυτά εδώ τα πιο μικρά τι είναι. Αβένιο, εδώ είναι λεωφόρος ολόκληρη. Ναι, αυτά εδώ τι είναι, δεν γράφει όμως. Σπίτια είναι και αυτά. Τώρα φταίμε εμείς που λέμε ότι όλο αυτό είναι νεκροταφείο και υπάρχει ένας δρόμος ενδιάμεσα που ουσιαστικά επικοινωνούν. Πρόσεξε, στο άλλο μουσείο που πήγαμε, στο Agrigento, σου έλεγε ότι υπήρχε ο ταφικός δρόμος και δεξιά-αριστερά ήταν αυτά τα πάλι σαν μικρά που ήταν οι τάφοι. Εγώ πάλι το ίδιο βλέπω εδώ, πάλι μικρά. Έτσι, 2x2. Εμένα μανιφική που είναι με τσιμέντο. Τα έχουν δέσει με τσιμέντο. Αυτό τώρα εσένα σου μοιάζει με σπίτι. Τι είναι αυτό. Νάνι ήτανε. Α, έτσι λέει ήταν τα σπίτια. Κοίτα εδώ. Ήτανε κάτι μικρά κουτάκια 1x1. Αυτά σου δείχνει ότι είναι τα σπίτια. Και δεν είχαν παράθυρα, τι παράθυρα. Χωρίς παράθυρα ήταν. Χωρίς παράθυρα. Όχι, με κάτι πόρτες μόνο και από πάνω τη στέγη. Αυτά τα δύο μεγάλα που νομίζαμε ότι ήταν οικίες, ήταν τελικά τα υπολείμματα του ναού. Και το avenue μέσα, το ενδιάμεσα. Όλα τα υπόλοιπα δεξιά-αριστερά ήταν κολλητά με το ναό τα σπιτάκια αυτά. Ξέρω, βγάζει νόημα. Δεν ξέρω. Αυτό λέει. Βασικά, βγάζει περισσότερο νόημα. Γιατί όπως είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο που επισκεφθήκαμε την κοιλάδα των ναών ή των τάφων, ήταν ο ναός και γύρω γύρω οι τάφοι. Οπότε έχουμε πάλι το ίδιο. Το ναό μπροστά, αυτό το δρομάκι και δεξιά-αριστερά του τάφου. Αν και εφόσον ήταν ναός αυτό, έτσι. Άγνωστο. Τώρα λέμε τι διαβάζουμε, έτσι. Εγώ ναό πάντως δεν είδα. Και από πίσω μου βλέπουμε την Αίτνα, το ηφαιστείο μας, από την ανατολική του πλευρά, πάντοτε καπνισμένο. Πάμε πλατεία. Δεν ξέρω να το ξαναπώ, ότι πάλι εδώ βλέπουμε πράγματα που δεν υπάρχουνε. Τώρα εδώ αυτός ο λάκκος σου λέει ότι ήταν μια πλατεία. Το πλατεία μπορεί να εννοεί άλλα πράγματα ρε παιδί μου, αλλά βλέπουμε κάτι που δεν υπάρχει, ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Ό,τι και να είναι, βλέπουμε ένα λάκκο, με ένα τίποτα. Εδώ τι είναι. Εδώ τώρα βλέπουμε τα υποτιθέμενα σπίτια, όπου σε αυτά μέσα βρέθηκαν όλα εκείνα τα κομμάτια από τα κεφάλια, από τους Σιλινούς,
τη Γοργό κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, κράταγαν σπίτια τους οι αρχαίοι αναθεματικού τύπου. Με κτερίσματα. Κτερίσματα, έτσι. Μάλιστα. Okay. Και ειδικά αγαλματίδια που τα βάζουν σε τόπους δύναμης, ας πούμε, ή σε τάφους ως φύλακες, βγάζει νόημα. Τώρα θα πάμε να δούμε τον ναό. Πάνε για πολυμερές εδώ. Okay. Τώρα που περπάταγα ένιωσα, λες και κάτι με τράβηξε. Λες και βάρινα. Για λίγο έτσι. Πού είναι ο ναός? Τι λέει? Καταρχήν αυτά είναι φτιαγμένα πρόσφατα. Έχουν τσιμέντο. Ανακατέματα εδώ, κοίτα τι γίνεται. Αυτό εδώ είναι το κοινό ναό. Αυτό με την ψευδόπορτα που είδαμε πριν. Υπόθεστε ότι είναι αυτό. Μάλιστα. Αυτά εδώ δεν λέει τι είναι. Είναι φτιαγμένα με τσιμέντο, ανακατεμένες πέτρες, φαίνονται πρόσφατα. Για να δούμε εδώ τον ναό. Λοιπόν, εδώ έχει μία τρύπα. Ο πορείας είναι εδώ, τι είναι εδώ? Δεν ξέρω τι μπαίνει, βγαίνει. Εδώ είναι ο ναό. Εντάξει, κάνει νόημα αυτό σαν... Εδώ βγάζει λίγο νόημα. Ότι είναι σαν ναό. Έκταση, ναι. Βέβαια, δεν βγάζει νόημα ότι δεν έχει κύονες και... Μπορεί να λιώσαν όλα. Μπορεί να έλειωσαν, δεν ξέρεις. Ναι, αλλά και στην αναπαράσταση το είχε κάνει ότι ήταν εντελώς κλειστό. Σωστό. Μπορεί να ήταν ένας τεράστιος τύμβος. Και παντού λάβα. Από μινάρια λάβας. Να, είναι πολύ περίεργο πάντως. Δεν θυμίζει καθόλου τα αρχαία ελληνικά το πώς είναι φτιαγμένο. Είναι εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική. Αν και εφόσον πάντα μιλάμε βέβαια για ναό, και δεν είναι κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να βγάλεις κανένα συμπέρασμα όσο όλα αυτά είναι λιωμένα. Μα βγάλεις άκρη από τις πέτρες, παιδί μου. Υπήρχε κάποια κατασκευή εδώ σίγουρα που μοιάζει με τείχος, αλλά... Για κάτσε, σκαλοπάτια πρέπει να είναι αυτά. Κάτι ήταν εδώ. Τι ήταν εδώ? Βωμός? Αυτό λέει ότι είναι φούρνη, παιδιά. Κοιτάξτε, η κλασική αρχιτεκτονική ενός θολωτού τάφου, σε σμίκρυνση βέβαια, έτσι. Αυτά εδώ τώρα τα κατασκευάσματα λέει ότι είναι μικρή φούρνη και είναι κολλητά με τον ναό, έτσι. Βγάζει πολύ νόημα να υπάρχουν φούρνοι κολλητά σε ναό. Εγώ πάλι βλέπω κάτι τάφους με την κλασική και όλα την αρχιτεκτονική των θολωτών τάφων. Βλέπετε πόσο μικρά είναι, έχουν κάτι σαν κουφιστικό τρίγωνο το οποίο έχει εκλείψει κατά ένα μέρος και την είσοδο που μπαίνει ουσιαστικά, που εισέρχεσαι. Κοιτάξτε πόσο στενά είναι. Έλατε να δείτε και τα άλλα. Αυτό ήταν φούρνος. Αυτά ήταν φουρνάκια, λέει. Εντάξει, είναι γελίο. Με ξεπερνάει. Είναι γελίο. Και έχει βέβαια καταρρεύσει ο θολωτός τάφος από πάνω, έτσι, το πάνω μέρος. Έχει καταρρεύσει. Έχει μείνει μόνο το μέρος όπου εμπαίνει σαρκοφάγος. Τώρα έχουμε βγει από το χώρο που υποτίθεται ότι είναι ο αρχαίος ναός. Και η φούρνη. Και η φούρνη, ναι, η αρχαϊκή. Και βλέποντάς το από άλλη οπτική πλευρά, τα υποτιθέμενα τείχη που περικλείανε όλο αυτό εδώ το μέρος, κοιτάξτε πώς είναι. Εμένα προσωπικά, το πώς είναι βαλμένες οι πέτρες, πάλι βλέπουμε αυτό το σύστημα όπου δεν χωράει ούτε χαρτί να μπει σε μερικά σημεία. Βασικά μου θυμίζει την αρχιτεκτονική του Κούσκο. Μου θυμίζει την πυραμίδα του Ελληνικού, το πώς ήταν απ' έξω. Μου θυμίζει, εννοείται, τη μεγάλη ταφική περίβολο στον κεραμικό, στο νεκροταφείο του κεραμικού. Ρε παιδιά, λέτε να ήταν όλο αυτό ένα νεκροταφείο ή φανταστείτε μήπως ήταν κάτι σαν πυραμίδα, δηλαδή ήταν κλειστό όλο αυτό, δηλαδή συνέχιζε και να ήταν πάλι μέσα διάφοροι πιο μικρή τάφη και ίσως υπήρχε και το τέμενος εντός. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν βγάζει πολύ νόημα. Εμείς βασίζουμε αυτό που είπαμε, γιατί, που το βασίζουμε. Τα τείχη συνήθως φτιάχνονται οριζόντια. Αυτό βλέπετε έχει κλείσει.
έχει κλείσει προς τα μέσα. Αν πάρεις μια νοητή γραμμή και την επεκτείνεις, σε κάποια φάση ουσιαστικά αυτό θα συγκλίνει με κάποια άλλη νοητή γραμμή που είναι από την άλλη μεριά. Γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό να ήταν κάτι άλλο. Και κοιτάξτε άλλωστε, μην κοιτάτε βέβαια τη διάβρωση λόγω του ηφαιστείου, έτσι, αλλά όταν χτίστηκε αυτό, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ήταν τέλειη η αρμή μεταξύ των. Σε όλη τη διαδρομή βλέπουμε κομμάτια αποσπασμένους αμφορείς. Παντού. Παιδιά, ειλικρινά είναι η πρώτη φορά που κλαίω τα λεφτά που έδωσα για μουσείο και για αρχαιολογικό χώρο. Παίζει να είναι το χειρότερο που έχουμε δει. Δεν έχει απολύτως τίποτε. Σου τα λένε όλα όπως θέλουνε. Υπάρχουν κάποια φανταστικά υποτίθεται κτίσματα τα οποία σου αναφέρουνε και όταν πας να τα δεις με τα μάτια σου δεν βλέπεις τίποτα από αυτά που γράφουνε. Δικιά μας άποψη, έστω, όπως πάντα, τα έχουν ανακατεμένα, άλλους σου λένε ότι είναι τόνα, μετά πιο κάτω βλέπεις άλλη πινακίδα που τελικά ακυρώνει την προηγούμενη, ότι όχι, τελικά είναι κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ αλλοιωμένα, πάρα πολύ. Ουσιαστικά κάναμε εκατοντάδες μέτρα και δεν είδαμε τίποτε. Ας αφήσουμε ότι έχει πάλι μια σκατένια ενέργεια, άποψή μας πάλι και αυτή. Φυσικά ο καθένας μπορεί να έρθει και να το επισκεφθεί και να καταλάβει την ενέργεια εδώ του χώρου. Βγάζει κάτι πολύ αλόκοτο, μπερδεμένο. Το θέμα είναι ότι δεν συνάδουν αυτά που γράφουν στα μουσεία για τους Έλληνες. Δηλαδή, ποιοι Έλληνες ήταν εδώ? Βλέπουμε εντελώς διαφορετικές τεχνοτροπίες στα κτίρια και σε όλα αυτά, στους ναούς. Μόνο τα κτερίσματα που είδαμε έχουν τις ίδιες τεχνοτροπίες, έτσι, καστικές. Τι να πω, ποιοι ήταν αυτοί οι Έλληνες τελικά που ήρθαν εδώ? Εγώ έχω μπερδευτεί τόσο πολύ σε όλα τα μέρη που πήγαμε και στην κοιλάδα των ναών, στο Αγκριτζέντο, πάλι είδαμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Εμένα μου βγάλε κάτι απόκοσμο, εξωγήινο. Δεν ένιωθα τους Έλληνες, την ελληνική ενέργεια. Ένιωθα μια ενέργεια άγνωστη, τερατώδη, κρόνια να την πω. Αυτό μου βγάλε, παιδιά. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Αυτά που σας λέω είναι ακριβώς όπως τα είδα με τα μάτια μου και όπως τα ένιωσα. Μήπως εδώ ήταν κάποια άλλη φυλή Ελλήνων, άγνωστη σε μας στην Ελλάδα καθ' αυτού, η οποία ερχόταν πάλι και έθαβε εδώ τους νεκρούς τους? Πάλι τάφους είδαμε. Και όσο για αυτά τα σπίτια, χωράει πολύ μεγάλη αμφιβολία. Εγώ ειλικρινά, πέρα από τις Βυζαντινές οικίες, δεν είδα αρχαία σπίτια. Ήταν πάλι ανακατεμένα με τσιμέντα, με διάφορα οικοδομικά υλικά από άλλες εποχές. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που είδε. Πέρα από όλα αυτά, βέβαια, η Σικελία είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Έχει πολύ ωραίες πόλεις να επισκεφθεί κανείς. Με καλή ενέργεια πάνω απ' όλα. Δεν είναι όλα τόσο αρνητικά. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια σημεία μεμονωμένα με αρνητική ενέργεια. Τώρα, αυτό μπορεί όντως να έχει σχέση με αστιμαγίες που κάνουν, με τελετές, με τους τάφους. Αλλά έστω δεν την νιώθουμε την αρνητική ενέργεια να εξαπλώνεται σε όλη την πόλη. Είναι δηλαδή σαν μικρές εστίες. Πραγματικά εγώ χάρηκα που ξαναήρθα μετά από τόσα χρόνια στην πατρίδα μου. Ανανεώθηκα, αναζωογονήθηκα. Γέμισα μπαταρίες και είμαι νομίζω έτοιμη για να φάω τη σκατήλα της Αθήνας. Ταπεινή μου γνώμη πάλι, δεν έχω καμία κακία με την Ελλάδα, έτσι, και εγώ μισή-μισή είμαι. Αλλά έτσι το νιώθω. Εγώ θα συμφωνήσω μερικώς με τη Miss Magpie. Ο χώρος σου βγάζει κάτι το άσχημο ως επιτοπλίστων. Τα εκθέματα που μας παρουσιάζουν τα περισσότερα είναι από τάφους. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι είναι από οικία ή όχι. Δηλαδή, εγώ δεν θα γίνω απόλυτος, παρόλο που μέσα μου είμαι σχεδόν 100% σίγουρος ότι όλα είναι τάφοι. Τα κτίσματα δίπλα από το ναό τους ονομάζουν φούρνους. Και φαίνεται ότι είναι θολωτή τάφη μικρή. Ποιος ξέρει τι βρήκαν εδώ όταν ανέσκαπταν το συγκεκριμένο μέρος? Ποιος ξέρει? Δυστυχώς, επειδή έχουμε μάθει να δεχόμαστε αυτά που μας λένε χωρίς αμφισβήτηση και να διαβάζουμε και τα βιβλία τα οποία οι ίδιοι γράφουν, δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Δεν ξέρουμε τι βρέθηκε εδώ. Δεν ξέρουμε επίσης στην κοιλάδα των ναών τι βρέθηκε εκεί πραγματικά. Είδατε όλη η κατηφόρα, το πάνω μέρος της μάντρας ήταν συναρμολογημένο με τα καπάκια από τις σαρκοφάγους που βρέθηκαν στην περιοχή.
Πέρα από αυτό, η Σικελία είναι ένα μέρος ωραίο. Υπάρχει ποιότητα ακόμα εδώ, κάτι που δεν υπάρχει καθόλου στην Αθήνα. Τα υλικά είναι αγνά, παραδόξως δεν το περίμενα. Σέβονται τον συνάνθρωπο. Τα ήθη και τα έθιμα μου θυμίζουν δεκαετία 80 στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είδαμε σχεδόν τίποτα που να παραπέμπει στη σημερινή εποχή, πέρα από τα κινητά βέβαια, έτσι. Οι άνθρωποι δεν ήταν σκυθροποί, δεν ήταν σαν ρομπότ, χορεύαν στους δρόμους, χαίρονταν. Δεν υπήρχε αυτή η έρηδα που υπάρχει στην Αθήνα όταν βγεις έξω και ανά πάσα στιγμή νομίζεις ότι κάτι θα συμβεί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα εδώ. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν υπάρχει κατάθλιψη, παιδιά. Αντίθετα με την Αθήνα, που τα πράγματα είναι τραγικά χειρότερα. Οι τιμές δε σε πολλά αγαθά είναι απίστευτα χαμηλές. Ενδεικτικά, στήθος από κοτόπουλο είναι περίπου η μισή τιμή. Ο κόσμος εδώ, όπως είπα και πριν, πλέει σε πελάγια ευτυχίες ως προς την πλειονότητά τους. Οι άνθρωποι εδώ, αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι, αυτό που σιγά σιγά φαίνεται ότι έρχεται, θα πάθουν μεγάλο σοκ. Και θα έρθει σε όλο τον κόσμο, δεν θα έρθει μόνο στην πατρίδα μας. Εδώ φαίνεται ότι το νησί αυτό είναι αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ έτσι το εξέλαβα, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι όλοι χαλαροί και καλοπερνάνε. Με αυτά που συνέκρινα, με τις λίγες μέρες βέβαια εδώ, είναι ότι για κάποιο λόγο η Αθήνα και γενικότερα η Ελλάδα έχει στοχοποιηθεί. Να φτωχοποιήσουν τους πολίτες, να τραβήξουν όλη την ενέργεια που υπάρχει από τους ανθρώπους, να μας τεστάρουν συνεχώς στα όρια μας. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα από αυτά και είμαστε πόσο κοντά. Κάτι μας διαφεύγει και πάβει να είναι συνωμοσιολογικό από τη στιγμή που γίνεται υπαρκτό. Γιατί είναι πρόβλημα το οποίο γίνεται υπαρκτό. Θα θέλαμε να πούμε πολλά, αλλά προσπαθούμε να τα φιλτράρουμε όσο μπορούμε. Υπάρχει πολύ λογοκρισία. Σημασία έχει ότι γυρίζουμε πίσω, πικραμένοι και στεναχωρημένοι, γιατί να μην μπορεί η Ελλάδα να είναι όπως είναι η Σικελία, που είναι ένας παράδεισος. Εγώ θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Κρίμα. Εμείς συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, ελπίζουμε στο καλύτερο και οι επόμενοι μήνες θεωρούμε ότι θα δείξουν πάρα πολλά. Αυτό ήταν και το τελευταίο επεισόδιο από το διπορικό μας στην Σικελία. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Πολλά φιλιά λοιπόν από μας και τσάου! Τι μπορείς να βάλεις στο ψωμάκι, έτσι. Ψαρικά, γαρίδες. Αστακούς. Ντομάτα, κρεμμύδια. Εδώ είναι καπονάτα. Είναι μια... Αυτά εδώ είναι κομμάτια από αστακό. Εκεί μέσα. Αυτά είναι κομμάτια αστακού, μάλιστα. Από... Εκεί είναι κομμάτια από κάβουρα. Μεγάλη. Καβούρι, μάλιστα. Εδώ είναι κάτι σαν σπετζοφάι, αλλά καμία σχέση, ναι. Αυτή είναι η χαρτοπετσέτα, παιδιά. Λαδόκολα είναι. Α, τώρα σκουπιστείς. Σκουπίζεις με αυτό, για πες. Θα σου λέγα τώρα.